Λοιπόν, μένετε και οι δύο μαζί μου για το επόμενο θέμα. Τον Άδωνη Γεωργιάδη στοχοποιεί για δωροδοκία από την κινέζικη εταιρεία Huawei, δημοσίευμα των New York Times. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Άδωνης Γεωργιάδης φέρεται να έλαβε δώρα αξίας 3.000 ευρώ από τον κινέζικο κολοσσό, προκειμένου από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης να ευνοήσει την κινέζικη εταιρεία στο διαγωνισμό για το 5G στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εργασίας έσπευσε πριν την κυκλοφορία του άρθρου μέσω ελληνικής εφημερίδας να απαντήσει στις κατηγορίες, αναφέροντας πως οι συσκευές Huawei για τις οποίες κατηγορείται είναι αγορασμένες και διαθέτει τις αντίστοιχες αποδείξεις. Ωστόσο, οι New York Times επικαλούνται συνομιλίες για την επίσκεψη του τότε Υπουργού Ανάπτυξης στα γραφεία της κινέζικης εταιρείας στο Μαρούσι στις 7 Ιουνίου, αλλά και μια αναμέτρηση τένις του Άδωνη Γεωργιάδη με στέλεχος της κινέζικης εταιρείας. Λοιπόν, αυτό είναι το story, αυτό είναι το θέμα. Είναι ακόμα καλύτερο. Είναι κατασκοπικό θρίλερ. Στο οποίο η εμπορική πολιτεία, κατασκοπία, έτσι, δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παρακολουθούν μέσω Λιθουανίας το τι κάνει η κινέζικη εταιρεία σε όλη την Ευρώπη. Ένα κομμάτι αφορά και τη δράση της στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα φαίνεται να παρακολουθούν τουλάχιστον δύο άτομα, ένα κύριο Τσεν και ένα κύριο Ταμβακίδη, αμφότεροι στην κινέζικη εταιρεία δουλεύουν. Ο κύριος Ταμβακίδης είναι και παιδικός φίλος του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος τότε είναι υπουργός ανάπτυξης. Έχουν μαζέψει οι Times 120 εσωτερικά μηνύματα ανάμεσα στελέχη της κινέζικης εταιρείας, στα οποία γράφεται, ας πούμε, σε ένα από αυτά ότι ο κύριος Γεωργιάδης χρειάζεται δύο ρολόγια, τα λάτρεψε κτλ. Επίσης φαίνεται ότι έχει παραλάβει η κινέζικη εταιρεία ένα έγγραφο με κρατικές συμβάσεις και έργα πρώτης προτεραιότητας τα οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί. Αυτό είναι το lobbying το οποίο κάνανε. Και εκεί βρισκόμαστε. Ο κύριος Γεωργιάδης, που φέρεται να έχει πάρει αυτά τα gadget, ας πούμε, λέει ότι έχει αγοράσει τις συσκευές. Τι έγινε όμως? Όλα αυτά τα έμαθε το Μαξίμου. Πότε? Τη Δευτέρα. Δεν τα ήξερε. Έγιναν έξαλλοι οι παράγοντες στο Μαξίμου με αυτό, γιατί πέσανε από τα σύννεφα. Το έμαθαν από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, οι οποίοι απευθύνθηκαν εκεί, στο Μαξίμου, για να πάρουν την επίσημη θέση της κυβέρνησης. Έτσι το έμαθε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί και στον κ. Γεωργιάδη ζητήθηκε η γνώμη του, γιατί έτσι κάνουν στις σοβαρές δημοσιογραφικές εφημερίδες, οι καλές εφημερίδες. Στη συνέχεια, σήμερα είχαμε το δημοσίευμα των νέων. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας «Τα Νέα», το οποίο αποκαφιλώνει, αποδομεί το κείμενο, το ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο όμως ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί. Έλα και πες μου τώρα πώς έγινε. Λοιπόν, αυτό ήταν, είναι μια συνολική εικόνα. Να θυμίσουμε ότι στο Μαξίμου από το 2020, τα μέσα του 2020, τότε ο κύριος Δημητριάδης είχε δώσει εντολή στους υπουργούς να μην κάνουν σχέσεις, να ακουμπάνε καθόλου την κινέζικη εταιρεία, διότι η Αμερική είχε στείλει το μήνυμα ότι αυτή η εταιρεία είναι κομμένη από το 5G στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Κώστα Πουλιακίδα για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο Μάριο Αραβαντινό. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Προφανώς η κινέζικη εταιρεία Huawei κάνει lobbying, όπως κάνουν πάρα πολλές εταιρείες lobbying στην Ευρώπη, πολλό δε μάλλον με την Ελλάδα, η οποία τους ενδιέφερε γιατί δεν είχε αποκλείσει, δεν είχε διακόψει εντελώς τις σχέσεις με την κινέζικη εταιρεία, παρότι αυτό θα ήταν η επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, το οποίο βασίζεται σε κάποιες παρακολουθήσεις, άρα σε κάποια μηνύματα, τα οποία δεν είναι υπό αμφισβήτηση ότι υπάρχουν. Ο κ. Γεωργιάδης έχει δώσει μια απάντηση. Λέει ότι αυτά τα έχει αγοράσει και ότι έχει τις αποδείξεις λιανικής, αλλά δεν έχει προσκομίσει τις αποδείξεις. Θα πει κανείς, καθένας από εμάς που αγοράζει κάτι κρατάει τις αποδείξεις λιανικής. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για έναν υπουργό, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν έχει εμπλακεί σε μια άλλη δυσόδη υπόθεση, αυτή της Νοβάρτης, η οποία αρχιοθετήθηκε το σκέλος που τον αφορά με τα περιβόητα αδιευκρίνιστα. Δηλαδή, ούτε σε εκείνη την περίπτωση ο κύριος Γεωργιάδης κλήθηκε και μπορούσε να αποδείξει, να καταδείξει από πού προέρχονταν ορισμένα χρήματα τα οποία είχαν βρεθεί σε λογαριασμούς του ίδιου και του περιβάλλοντός του. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι η επαναλαμβανόμενη σύμπτωση καμιά φορά πάβει να είναι σύμπτωση. Καλό θα ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω τούτη την ώρα την απάντησή του με τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι, να προσκομίσει τα στοιχεία εκείνα που πιστοποιούν ότι δεν δωροδοκήθηκε με κανέναν τρόπο από την κινέζικη εταιρεία Huawei. Ο ίδιος λέει ότι μα με δύο κινητά τηλέφωνα θα δωροδοκούμασταν. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Πάντως, ούτε και εσύ. Έτσι. Όταν ανοίγουν τέτοιου είδους θέματα και με δημοσιεύματα σε μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήματα πέραν του Ατλαντικού και αφορούν την εμπορική κατασκοπία, δύσκολα κλείνουν σε ένα δημοσίευμα. Συνήθως έπεται συνέχεια. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι εταιρείες και πολλές άλλες εταιρείες μέσω του lobbying που επιχειρούν κυρίως στις Βρυξέλλες κάνουν και αυτή τη δουλειά. Αποδεικνύεται συχνά πυκνά, εμπλέκονται
τουλάχιστον στο δημοσίευμα, γιατί δεν έχουν απαντήσει, και άλλες δύο Ελληνίδες ευρωβουλευτές. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Μάριο Αραβαντινό.